δεν θα αποβάλει εκ νέου από τις τάξεις της Ιγουάντα τη ρωσική υπηρεσία κατά των αναβολικών. Η απόφαση ελήφθη παρά το γεγονός ότι η Μόσχα δεν συμμορφώθηκε γκέρος ως προς την ημερομηνία ελέγχου που εξέπνευσε στα τέλη του 2018, χωρίς ποτέ οι επιθεωρητές της Ιγουάντα να έχουν μεταβεί στα ρωσικά εργαστήρια. Η Ιγουάντα βασίστηκε στο γεγονός ότι ήδη από την περασμένη εβδομάδα άρχισε να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του ρωσικού εργαστηρίου και ανακοίνωσε ότι θέλει να ακολουθήσει τον οδικό χάρτη που έχει σχεδιάσει από κοινού με τη Μόσχα. Η Ρωσία αρνείται τις κατηγορίες για τη δημιουργία ενός κρατικού προγράμματος χρήσης αναβολικών από Ρώσους αθλητές, μια υπόθεση που στήχησε την αποβολή παγκόσμιων πρωταθλητών και ολυμπιονικών σε δεκάδες αθλήματα.